Η κάμερα του Happy Day τρύπωσε στα γυρίσματα της νέας υπέροχης σειράς του Αλφα, το προξενιό της Ιουλίας. Η δαιμόνια Ιβάνα Ζουμπούρογλου έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, χαίρομαι πολύ που σε συναντώ στα γυρίσματα της νέας σειράς του Αλφα, το προξενιό της Ιουλίας. Πώς αισθάνεσαι? Πολύ ενθουσιασμένη. Θέλω πάρα πολύ να κάνω αυτό το ρόλο. Η Ιουλία Σκούταρη είναι πάρα πολύ ερωτευμένη, όμως της επιβάλλουν έναν άλλον άντρα, της κάνουν ένα προξενιό. Ναι, έχει τον κρυφό έρωτα με τον Δημήτρη Σέρφα. Δεν πρόκειται να αφήσω κανέναν να σε πάρει από μένα. Όποιος κι αν είναι. Και εμφανίζεται το προξενιό με το Μελέτη. Μάλλον αυτό το κοριτσάκι, η κόρη του Σκούταρη, σου φτιάξε τη διάθεση. Τι κουβέντες είναι αυτές? Μάτια έχω και βλέπω. Το οποίο η Ιουλία δεν το θέλει. Και θα δούμε τώρα τι συνέπειες έχει όλο αυτό. Μίλα, πες μου τι τρέχει, θα σ' αρπάξω από τα μαλλιά. Τον αγαπάω, αυτό τρέχει. Έχει χρειαστεί να κάνεις κάποια αλλαγή στην εμφάνισή σου για το ρόλο? Κοίτα, τώρα έχω βάψει τα μαλλιά μου για το ρόλο και φοράμε και τρέσες. Για να είναι πιο μακριά. Α, δεν είναι δική σου κοτσίδα? Είναι τα δικά μου μπλεγμένα με τα ψεύτικα. Γιατί κατά τη διάρκεια της σειράς θα την αποχωριστώ την κοτσίδα, θα κόψω τα μαλλιά μου. Θα κόψω και δικά μου μαλλιά, φαντάζομαι, αλλά ναι, πρέπει να είναι πολύ μακριά για να φανεί διαφορά. Αυτό το ήξερες πριν κλείσει το ρόλο, θα χρειαστεί να κάνεις αυτές τις αλλαγές? Όχι, δεν το ήξερα. Αλλά δεν πειράζει. Ποιος είναι το πειραχτήρι στα γυρίσματα? Ο Ηλίας Μελέτης. Και ο Αλεξανδρής είναι μεγάλο πειραχτήρι, πάρα πολύ. Αλλά ο Μελέτης δεν ξέρω, νομίζω ότι απλά μπορεί να με κοιτάξει και να πεθάνω στα γέλια. Πόσο μπορεί να σε δυσκολεύει μια ερωτική σκηνή? Κοίτα, οι ερωτικές σκηνές είναι σκηνές που γίνονται με προσοχή, ηρεμία. Οπότε, άμα υπάρχει εμπιστοσύνη, γίνονται μια χαρά ερωτικές σκηνές. Δεν είναι άβολες, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πώς περνάς τον ελεύθερο σου χρόνο? Κοίτα, δεν έχω και πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Αυτό που μου αρέσει είναι, μου αρέσει να βλέπω ταινίες, μου αρέσει να πηγαίνω για ουζάκια με τους φίλους μου. Είναι μια σειρά που έχει φοβερές άνθρωπες, φοβερές οικογενειακές και μη σχέσεις, έναν έρωτα δύο παιδιών που γύρω του, όπως είναι ο έρωτας του Ρωμαίου και του Ιουλιέτας, υπάρχουν τέσσερις οικογένειες που γίνεται χαμός. Εσείς μας στρέψατε εναντίον σας, Ραζίνη. Πιο πολύ κάνουμε ένα φόκους στη γυναίκα. Δηλαδή, στο πώς ήταν τότε, στο προξενιό. Κάποιος ενδιαφέρεται. Πώς παντρευόντουσαν, πώς ζούσαν, τι δικαιώματα είχαν, πόσο παραπάνω ήταν οι άντρες. Και θα μας δείξει και την παράδοσή μας πολύ. Ταυτίζεστε με την Στάσα Σκούταρ, που είναι η μητέρα της Ιουλίας? Είναι μια σκληρή γυναίκα. Χάσω από τα μάτια μου! Εσάς προξενιό σας έχουν κάνει ποτέ? Όχι, εγώ προξενιό δεν. Δηλαδή, δεν με έχουν κάνει. Τον σύζυγό σας τον αποδέχτηκαν με την πρώτη? Τι? Πώς ήταν αυτή η πρώτη γνωριμία? Ήταν στο θέατρο. Και γνωριστήκαν και στο θέατρο. Άρα της ήταν άρεσε πάρα πολύ. Και η μαμά μου δεν είναι πολύ εύκολη. Ναι, της άρεσε πάρα πολύ. Και αυτό που της άρεσε πολύ ήταν η σχέση που είχα μαζί του. Δηλαδή, αυτό που έβλεπε σε μένα.